σου χαλάσω κάτι. Όλα για όλα για σένα. Έτσι κι αλλιώς με κάνεις ό,τι θες. Δεν είσαι σαν τις άλλες αγάπες που είχα. Έτσι κι αλλιώς με κάνεις ό,τι θες. Σε σένα αυτό που έψαχνα χρόνια βρήκα. Λογική μη ψάχνεις. Στον ερώτα δεμένο, σ' αγαπάω τόσο. Κακομαθημένο, κακομαθημένο, κακομαθημένο. Σ' αγαπάω τόσο, κακομαθημένο. Έτσι κι αλλιώς με κάνεις ό,τι θες. Δεν είσαι σαν τις άλλες αγάπες που είχα. Έτσι κι αλλιώς με κάνεις ό,τι θες. Σε σένα αυτό που έψαχνα χρόνια βρήκα. Λογική μη ψάχνεις. Στον ερωτευμένο σ' αγαπάω τόσο. Κακομαθημένο, κακομαθημένο, κακομαθημένο. Σ' αγαπάω τόσο, κακομαθημένο. Προχώρα. Τη σκηνοθεσία δεν είχατε έτοιμο από το βίντεο κλιπ, έτσι, μια χαρά. Πώς πέρασες? Πού? Στο κακομαθημένο. Πολύ ωραία. Τι είναι πιο ωραίο, να πετάς γαρίφαλα την ώρα που το ακούς, γιατί σε έχω δει να το κάνεις στο Ρωμαίο όταν πήγαμε μαζί, ή να το τραγουδάς? Μάλλον να πετάω γαρίφαλα. Πιο άνετα ήταν εκεί, ε. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε. Είναι η τελευταία κρίση για το τελευταίο σας τραγούδι. Το οποίο έχουν γράψει εκεί, Χρήστο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας τον κόσμο, τον Θάνο του Παπα-Νικολάου, τον Βασίλη τον Γαβριλίδη. Χίλια ευχαριστώ. Και φυσικά τη Μαρία και τους Vocalize για το απίστευτο βίντεο κλιπ που κάναμε, και την ευχαριστώ κιόλας δημόσια, να είναι καλά. Και όλους εσάς που... Με χαρά και συγκίνηση τα ακούς. Λοιπόν, κλείνουμε για απόψε τον ημιτελικό. Είναι η τελευταία κρίση, η τελευταία γνώμη. Αθηναίς, θα ξεκινήσω από σένα. Με θάβουνε την ώρα που πάω να τους κρίνω. Τι λέτε πίσω? Όχι. Ήταν ωραίο αυτό το περίπλοκο κόνσεπτ, κάτι ανάμεσα σε ρομπότ. Δείχνει ότι δεν έχεις δει το βίντεο κλιπ, κρίμα. Δεν το έχω δει το βίντεο κλιπ. Δεν το έχω δει το βίντεο. Είμαι ένας ήρωας λοιπόν σε ένα βίντεο game και υποδίθηκα τουλάχιστον όσο ποτέ, μπορούσα. Ποτέ όσο και κάτι να είναι επιτυχία, μην υποθέτεις ότι το έχουμε δει όλοι, έτσι. Σίγουρα, εντάξει. Απλά... Όσο και φαν σου να είμαι. Απλά αυτό πήγα από τώρα, υποτίθεται σε φαν, οπότε θα πρέπει να δεις. Πολύ φαν. Ήταν ωραίο αυτό που έγινε. Ήταν μια καλή στιγμή. Λούφαρες βέβαια πάρα πολύ. Πεκατόρου δεν τραγούδησε. Έκανε δεύτερη, σε παρακαλώ. Θέλω να το προσέξει αυτό. Όπω είναι φοβερό ο Χολίδης. Πάω να βάλω να κρίνω και δεν με αφήνει. Έλα, πες τα εσύ. Είναι, έκανε δεύτερες φωνές. Δούλεψε πάρα πολύ. Εγώ αισθάνομαι, αισθάνομαι ότι Λούφαρε, αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ κάνω κριτική. Εντάξει. Αλλά υπήρχαν στιγμές που ήταν πάρα πολύ σωστός ο τρόπος που το υποστήριξε. Θα μπορούσα δηλαδή να έρθω να σας δω και να τραγουδάει δίπλα σου και να μην μου φανεί ότι είναι μαθητευόμενη. Θα έλεγα ναι, εντάξει, και αυτοί οι δύο παρουσιάζονται μαζί. Από εβδομάδα αυτά θα γίνεται. Είναι έτοιμη. Εσύ κάνεις κριτική, εγώ κάνω ποντιακή. Εσύ κάνεις κριτική, αλλά και αυτός είναι gentleman. Δεν μπορεί να την αφήσει να υπεράσπιση. Δεν υπάρχει πιο gentleman από το Χολίδη. Δεν υπάρχει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και ξέρω κιόλα τι λέω. Λοιπόν, Στέφανε, ερχόμαστε σε σένα. Οκ. Λοιπόν, θα πω κάτι και θα συμφωνήσω λίγο με την Αθηναίδα στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι δεν υπάρχει ρόλος ιδιαίτερος για τη Μαρία. Και μάλιστα έφαγε και την κρυάδα. Συγγνώμη για την έκφραση, μπαίνοντας στο κουπλέ. Πάρα πολύ δύσκολο και να πατήσεις τον τόνο σωστά. Και μετά, βέβαια για τις δεύτερες, το ξέρουμε ότι τις λες πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρεις, είναι δική, πολύ μεγάλη. Εντάξει. Απλώς εντάξει, σίγουρα το πρώτο κουπλέ δεν ήταν νομίζω άνετο για σένα. Θα το πω ευγενικά, άνετο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά πάντως, η όλη εμφάνιση ήταν πάλι εξαιρετική. Λυθία.
ήρθε η σειρά σου. Λοιπόν, όντως λίγο λούφαρη η Μάρια, αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν υπήρχε χώρο στο κομμάτι αυτό για τη Μάρια. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να πει και κάτι. Α, ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε χώρο να πει κάτι παραπάνω από αυτές τις δεύτερες που ακούσαμε και τα λίγα. Ξέρεις που με στράβωσες μόνο. Όταν πήγες να χορέψεις. Α, αρχικά αυτό με το ρομπότ παραλίγο να μας κλέψει το δεξί χέρι της Μάριας. Σωστό. Το καλό. Το κράτησες βέβαια λίγο. Δηλαδή το έβγαζε το μεροκάματο. Ναι. Λοιπόν, εκεί που πήγες να κάνεις μια στροφή και να χορέψεις ένα τσιφτεντέλι, ήταν πάρα πολύ λίγο. Why? Θέλαμε κι άλλο. Ναι! Εμείς κάναμε τέτοια εδώ και μετά γυρνάω και έχει σταματήσει. Μα τι κάνει, γιατί, why. Έτσι, το λίγο ακόμα, ορίστε. λίγο ακόμα. Το έκανε και το τσιφτετέλι. Αυτό εκεί στράβωσα, στα αλήθεια. Οπότε, ολοκλήρωσες με το τσιφτετέλι. Τώρα πατήσαμε, επίσης ο Χολίδης σήμερα είναι καλονός. Τι είναι? Καλονός. Αχα, μάλιστα. Καλό Κώστα, θα κλείσουμε με σένα. Για μια ακόμη φορά μου κλέβει το χαμόγελό μου η Μαρία. Ο Χρήστος τραγουδάει καταπληκτικά ό,τι και να λέει. Με έκπληξη το λέω, γιατί μέχρι τώρα τραγουδούσε ένα συγκεκριμένο είδος, τουλάχιστον για μένα σαν ακροάτη. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Αυτή η στιγμή που είναι το τελευταίο τραγούδι, νομίζω ότι μας φέρνει πολύ κοντά στο να πούμε ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που τραγουδήσαμε, που μπήκαν στη δοκιμασία, που παιδεύτηκαν και δάσκαλοι και διαγωνιζόμενοι. Και ειδικά στα τρία ζευγάρια που αυτή την εβδομάδα πραγματικά παιδεύτηκαν πολύ. Ήταν συσσωρευμένη η κούραση, ήταν και τρία τα τραγούδια. Πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία και στο Χρήστο, πολλά συγχαρητήρια στον Δημήτρη, στην Αμαριλής, στην Ελένη, στον Παναγιώτη. Περάστε στα παρασκήνια με ένα δυνατό χειροκρότημα. Ελάτε δίπλα μου. Χρήστο, θέλω να πω ότι είσαι σαν γαμπρός. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ αγωνία για να δούμε την βαθμολογία. Λιδία μου. 9. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τουρνάς. Να πω το 9 για τον Χρήστο περισσότερο και λιγότερο για τη Μαρία. Πειράζει, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Αθηναής. Μην μου κάνει παρατήρηση ο Χολίδης, φοβάμαι. 9. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Κοκολής. Εγώ θα βάλω 9 και για τον εξής λόγο, θα μου επιτρέψετε, δεν υπάρχει χρόνος, παιδιά, να πω το εξής, ότι εκκρίνουμε, το ξαναλέω εδώ πέρα, με την πρόοδο που κάνει ο καθένας. Και γι' αυτό βάζω 9. Ευχαριστούμε πολύ. Σύνολο 36, έτσι από το σπίτι. Πρέπει να τους ψηφίσετε. Αλήθεια, όλοι το χρειάζονται. Τα παιδιά, όπως βλέπετε, είναι αγαπημένα. Τραγούδησαν 3 τραγούδια σήμερα. Το προσπάθησαν πολύ. Εγώ τη Μαρία την έβλεπα στις πρόβες. Συνέχεια τραγουδούσε. Επιβραβεύστε αυτή την προσπάθεια. Αυτοματιάστηκα. Στα τηλέφωνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αλήθεια, λες. Σε μάτιαξα, εγώ τη μάτιαξα. Ερχόμαστε σε ένα, Γιώργο. Τι καλό.